Να καλησπερίσουμε, γιατί έχουμε κοντά μας τον κύριο Κρητικό Ευάγγελο, πρόεδρο των Δανειοληπτών. Καλησπέρα, κύριε Κρητικέ. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση σε έγκριτη εκπομπή σας. Να είσαστε καλά. Ο κόσμος βρίσκεται στα κάγκελα, γιατί δυστυχώς έχουμε τον ένα πληστηριασμό μετά τον άλλον. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση έξω από συμβολιογραφείο για πληστηριασμό πρώτης κατοικίας εκπαιδευτικού. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι χάνουν τα σπίτια τους. Είχαμε σε ποιο περιοχή είναι το συγκεκριμένο? Στο Μοσχάτο. Στο Μοσχάτο. Είχαμε μια αντίστοιχη περίπτωση στο νέο ψυχικό. Από φαντ. Από φαντ. Γιατί έχουν εξασαλώσει τα φαντ μετά από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αρχίζουν και παίρνουν τα σπίτια του ελληνικού λαού. Αρχίζουν και σας παίρνουν τα σπίτια. Ο κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση. Και μιλάμε για πρώτη κατοικία. Για πες μας. Σήμερα, πέρα από το ότι είχαμε πολλές κινητοποιήσεις στη συγκεκριμένη κατοικία, για τη συγκεκριμένη κατοικία, έγινε έξω από συμβολιογραφείο μία μεγάλη κινητοποίηση, διότι ένα συγκεκριμένο φαντ ζήταγε χθες 60.000 ευρώ μαύρα, όπως καταγγέλουν, για να σταματήσουν τον πληστηριασμό, και σήμερα ζητούσαν 30.000 ευρώ. Πάντα όπως καταγγέλλεται από αυτούς που έκαναν την κινητοποίηση. Το θέμα ποιο είναι? Ότι τέτοια περιστατικά δυστυχώς θα υπάρξουν, με δεδομένο ότι τα φαντς έχουν πλέον αποθρασινθεί τελείως μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου για τη διενέργεια μαζικών πληστηριασμών. Κύριε Κρητικέ, έχουμε πάρα πολλά σπίτια τα οποία βγαίνουν στον πληστηριασμό. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, προβληματισμένος, και όχι μόνο αυτό, δέχονται και πιέσεις τηλεφωνικές και ψυχολογικό και εκβιαστικό πόλεμο γίνεται στους δανειολήπτες, ότι αν δεν δώσεις τα λεφτά θα σου πάρουμε το σπίτι. Στην ουσία, εκβιάζουν. Μιλάμε πλέον για μια πλήρη ασυδοσία. Η χώρα έχει παραδοθεί στα χέρια των φαντς και των σέρφιες. Θα σας πω ότι στη Θεσσαλονίκη ξεσπιτώθηκε η οικογένεια του, πήραν το σπίτι στον πληστηριασμό για 14.000 ευρώ αρχική οφειλή. Και προσέχτε τώρα. Αυτά που λέμε τα έχουμε πει πολλάκις μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα της εκπομπής σας. Το σπίτι, ενώ βγήκε στον πληστηριασμό για αρχική οφειλή 14.000 ευρώ και σε εξέλιξη περίπου 38, στον πληστηριασμό πήγε κάποιος 35 χρόνων και έδωσε 95. Γιατί? Για να ξεπλύνει το χρήμα. Μαύρο χρήμα. Μαύρο χρήμα. Οι πληστηριασμοί χρησιμοποιούνται σαν πλυντήριο μαύρο χρήματος. Σοβαρή καταγγελία η οποία κάνατε. Βεβαιότατα. Και μάλιστα αυτή την καταγγελία την έχουμε στείλει εξωδίκως σε αρμόδιες αρχές. Και δεν είναι η πρώτη. Είναι, μπορώ να σου πω, η 300η που στέλνουμε. Άρα χρησιμοποιούν, μας λέτε, τους πληστηριασμούς και ορμάνε μέσω συνεργασία με τα φάντη για ξέρουμε μαύρο χρήμα. Λυντήριο μαύρου χρήματος, βεβαίως. Και επειδή άκουσα. Έχει στοιχεία για αυτά τα οποία λέτε. Βεβαιότατα. Αφού τα στέλνουμε εξωδίκως στον οικονομικό εισαγγελέα, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σε όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Και ποιες είναι οι αντιδράσεις τους? Καμία. Και ξέρετε γιατί καμία? Γιατί? Θα σας παραπέμψω σε δύο πράγματα. Πρώτον, πριν από λίγες μέρες, κυρία Μπακογιάννη, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Βγήκε και έδωσε μία συνέντευξη στο Crete TV, όπου μάλιστα πρόκειται να βγω για να απαντήσω. Αναφερθήκαμε. Η κυρία λοιπόν Μπακογιάννη τι είπε. Ότι καλώς, λέει, γίνονται οι 600.000 πληστηριασμοί στα κίνητα και ας αφορούν, λέει, οι 300.000 σπίτια, γιατί αλλιώς, λέει, δεν θα υπήρχαν τράπεζες. Και πρέπει, λέει, να γίνουν οι πληστηριασμοί, γιατί είναι, λέει, δεσμεύσεις της χώρας. Είπε χαρακτηριστικά μη πληστηριασμός σημαίνει μη δάνειο. Ακριβώς. Άρα οι τράπεζες, αν δεν υπάρχουν οι πληστηριασμοί, οι τράπεζες δεν θα μπορούν να δίνουν δάνεια στα νέα ζευγάρια. Πάρε τα σπίτια. Αυτό λέει. Μας λένε και αυτό το πράγμα. Αυτό λένε. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Βλέπουμε και στα social media το τι γίνεται. Είναι πάρα πολλοί κόσμος οι οποίοι λένε έχουν και έναν άνθρωπο στην οικογένειά τους που το σπίτι τους βγαίνει στον πληστηριασμό. Αφού είναι 700.000 οικογένειες. 700.000 οικογένειες. Και μάλιστα για να δείτε τη σύμπραξη, τη σύμπραξη Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, ο Στάθης ο Παναγούλης, ο οποίος έχω συνεργαστεί προσωπικά στα θέματα αυτά, βγήκε και είπε στη συνέντευξή του στα Νέα ότι το 2015 που ψηφιζόταν το τρίτο μνημόνιο, του τηλεφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας και του είπε ότι έχω δεσμευτεί και πρέπει να ψηφίσεις για να γίνονται πληστηριασμοί και να έρθουν στη χώρα τα φαντς και τα σέρβισες. Ότι έχω δεσμευτεί. Αυτό του είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Αλητεία. Αλητεία. Όπως το είπατε, αλητεία. Και σήμερα αλητεία. Βγαίνει
βγαίνει και κλαίει δίθεν για τα σπίτια του κόσμου. Όπως κλαίει και η κυβέρνηση. Και βγαίνει κύριε Μπακογιάννη, που είναι πρωτοκλασσάτο τέλεχο. Αδερφή του Πρωθυπουργού είναι. Να γίνουν πληστηριασμοί. Και ξέρετε, επειδή άκουσα και την προλαλήσασα στην εκπομπή σα, η οποία είπε ότι ζητάνε προκαταβολές, θα σου πω ότι, ότι πλέον είναι πάγιο το αίτημα. Λένε στο Φουκαρά. Στο Φουκαρά και το Φουκαρά το λέω στον άνθρωπο που αγωνίζεται. Ότι για να μιλήσουμε μαζί σου θα μας δώσεις 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, 15.000 ευρώ για να εξετάσουμε το αίτημά σου, όχι για να σταματήσει ο πληστηριασμός. Μιλάμε για συμμορίες πλέον. Και σήμερα, ναι. Και το, και το αναγγέλλω για πρώτη φορά από την εκπομπή σας, ναι. Κατόπιν μηνυτήρας αναφοράς που κατατέθηκε, ναι. Και αφορά στην άδελφό σας, όχι τη γνωστή που είχε βγει, στην άδελφό σας από την ΕΡΤ, ναι. Μηνύθηκε το σύνολο του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, τράπεζας, φαντς, δικαστικοί επιμελητές που κάναν την εκτέλεση και δικηγόροι, διότι το σπίτι της, ένα σπίτι το οποίο το είχε χτίσει και ένα νοικοκυριό το οποίο ήταν δύο γενιών από τους παππούδες, τους γονείς και της ιδίας, πολύ γνωστό όνομα δημοσιογράφο από την ΕΡΤ, μπήκαν, σπάσαν την πόρτα, τον γκρεμίσαν, τον λαιλατίσαν και κλέψαν πράγματα αξίας μέσα 10.000 ευρώ. Αυτοί που κάναν την εκτέλεση. Σήμερα κατέθεται στον ανακριτή. Αύριο βγάζουμε δελτίο τύπου με ονόματα. Θέλει να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Δώσε μας περισσότερες πληροφορίες. Έτσι και έτσι, όσο βγάλει την ανακοίνωση, σας έχουμε εδώ κοντά μας. Πείτε τα λίγο. Θα σας πω ότι αφορά πολύ γνωστή δημοσιογράφο από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ 3. Ναι. Που ο πατέρας της μάλιστα είναι και γνωστός συγγραφέας. Ναι. Δεν έχω την άδεια της να ανακοινώσω το όνομα. Ναι. Απλώς σήμερα το βράδυ περιμένω να έρθει η γυναίκα στο γραφείο, διότι κατέθεται επί 5 ώρες στον ανακριτικό υπάλληλο. Λοιπόν, έχει γίνει ολόκληρος κατάλογος από αντικείμενα τα οποία κλέψαν. Βινίλια των εκπομπών της που ήταν πρωτότυπα. Τα γνωρίζετε, δημοσιογράφος είστε. Ναι. Σε ραδιοφωνικές εκπομπές τα είχαν πετάξει κάτω και τα είχαν ποδοπατήσει, τα είχαν σπάσει. Μιλάμε για έναν βανδαλισμό. Και ρωτώ εγώ. Εδώ θυμόμαστε να κάνουν πληστηριασμό σε μια ηλικιωμένη κυρία, έτσι, που είχαμε βγάλει, την κυρία Κολοβού, και μέχρι και τη γάτα της πήρανε. Ακριβώς. 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 Αυτό που σας λέω. Εισβολή στα σπίτια των Ελλήνων έχουμε δει. Λαιλασίες και μας παίρνουν τα σπίτια. Έτσι. Και πολίτες, ξυπνήστε. Πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι. Πρέπει να αντισταθούμε. Για... Πρέπει να αντισταθούμε. Για να πούμε ότι έχουμε και τον κύριο Πορτοσάλτη, ο οποίος είναι υπέρ των πληστηριασμών. Και λέει, αν δεν πάρουν τα σπίτια των ανθρώπων, θα σταματήσει να πληρώνουν το δικό του δάνειο. Ο κύριος Πορτοσάλτη, ο οποίος είναι ο κομφορασία του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη. Το φερόφωνο της κυβέρνησης, ο κύριος Πορτοψάλτης. Πορτοσάλτη. Εκεί και ο Πορτοψάλτης έχει γίνει. Καλά, ναι, πώς το πάει, ναι. Έτσι. Κάτι, το να βγαίνει κάποιος να λέει ότι να πάρουν τα σπίτια του κόσμου που παίρνει χιλιάδες ευρώ οι μηνιαίες απολαβές. Χωρίς στην ουσία, επιτρέψτε μου να πω, διότι όταν κάποιος είναι στην πολιτική 25 χρόνια δεν έχει ασκήσει επάγγελμα. Έτσι. Λοιπόν, και έχει τεράστια περιουσία και έχει δεκάδες ακίνητα και δεν έχει πρόβλημα επιβίωσης, δεν έχει το πρόβλημα να ταΐσει τα παιδιά του, να πληρώσει το ρεύμα του, να πληρώσει την εφορία, να πληρώσει τα κοινόχρηστα. Είναι το πλέον εύκολο. Ειλικρινά λυπάμαι για την κατάρτιση αυτών των πολιτικών. Ειλικρινά λυπάμαι. Διότι αυτή τη στιγμή ζούμε μια εισβολή στη χώρα. Αυτό που έχει γίνει είναι εισβολή οικονομικού κατακτητή, όχι στρατιωτικού κατακτητή, παραδώσας τη χώρα σε ξένη οικονομική κυριαρχία. 700.000 ακίνητα μπαίνουν, σπάνε πόρτες, βαρδαλίζουν σπίτια, λαιλατούν περιουσίες ατιμόρυτοι. Και έχουμε από την άλλη πλευρά τους παχυλά αμοιβόμενους αεροπαγίτες που σε 10 μέρες, τι 10, σε 6 μέρες, σε χρόνο ρεκόρ, ναι. Εκδώσαν απόφαση. Πάμε να ξαναδούμε τι λέει ο κύριος Πορτοσάλτη, να το ξαναδούμε και πρέπει να το δείχνουμε συνέχεια, γιατί είναι αυτή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης. Επί Τσίπρα ψηφίστηκαν και επί Μητσοτάκη όχι απλώς συνεχίζονται, μας παίρνουν τα σπίτια μας. Με βία, με βία. Και δεν είναι τυχαίο που το είπε πρώτα ο Πρωτοσάλτη και μετά βγήκε η κυρία Μπακογιάννη, έτσι. Είπαμε, είναι το φερόφωνο της κυβέρνησης, είναι το παπαγαλάκι, είναι ο Κομφορασιέ. Ο Κομφορασιέ, παρακαλώ. Ναι, έχω πρώτη κατοικία και για την οποία πληρώνω δόση. Μάλιστα. Την ώρα που θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί, ναι, πρώτης κατοικίας, ναι, δηλώνω στην Εθνική Τράπεζα, από μένα στέλος η δόση μου. Μάλιστα. Όταν τελειώσουν, όχι, όταν τελειώσουν οι εκλογές, ναι, και υπάρχει τραπεζικό σύστημα, mm-hmm, φαντάζομαι αυτό που θα κάνω εγώ θα το κάνουν και άλλοι, γιατί είναι ηλίθιοι. Ναι, λοιπόν, εγώ δηλώνω πλήρως στην Εθνική Τράπεζα, την κοιτάω μάτια προς μάτια τώρα, mm-hmm, και λέω τέλος.
όταν θα τελειώσουν οι εκλογές και έχουμε τραπεζικό σύστημα. Αν δηλαδή παγώσουν πληστηριασμοί, εννοείται. Εσύ λες δεν ξαναπληρώνεις. Εννοείται. Τι, γιατί να πληρώσω, δεν κατάλαβα. Δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει να πληρώσω. Βλέπουμε όλα αυτά αρπάζοντας πήγε του ελληνικού λαού. Έχουμε αυτό το θράσος.